Παίρνω γραμμή από το πρώτο θέμα του ριζοσπάστη και ξεκινάω. Γιατί είναι πολλαπλή η κίνδυνη για το λαό από αυτήν την ενεργειακή συμφωνία στην Κρήτη? Λεφτά θα πάρουμε, πετρέλαιο, καύσιμο θα βγάλουμε. Εντάξει, τεχνολόγος είστε. Δηλαδή, βλέπω είστε πλήρως πληροφορημένοι. Διάβασα, μπήκα στο Ρουφιάνο και ούγκλαρα. Λοιπόν, ακούστε, νομίζουμε ότι καταλαβαίνει πολύ καλά ο κόσμος που μας ακούει με όλες τις εξελίξεις που υπάρχουν στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο και συνολικά, ότι τα οικόπεδα που μοιράζονται αφιδώς στις μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους της ενέργειας, στην ExxonMobil, στην Total, στην Eni και σε άλλες εταιρείες, σε συμπράξεις με τα ελληνικά πετρέλαια κλπ., δεν μπορούν να απαντήσουν στην ικανοποίηση της ανάγκης του λαού μας να ξεπεράσει την ενεργειακή του φτώχεια. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί αν τα οικόπεδα ήταν αντικείμενο εκμετάλλευσης από τους λαούς της περιοχής σε ένα πλαίσιο αμοιβαίων συμφωνιών και όχι στο πλαίσιο των ανταγωνισμών των ισχυρών καπιταλιστικών οικονομιών της Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, άλλων συμφερόντων που στην περιοχή μας επενδύουν πολύ, όπως είναι η Κίνα, η Ρωσία κτλ. Οι ενεργειακοί δρόμοι σε αυτό το καθεστώς, σε συνθήκες δηλαδή καπιταλιστικού ανταγωνισμού, είναι δρόμοι που χαράζονται με το αίμα των λαών. Και αυτό το δείχνουν και οι εξελίξεις για το πόσο μεγαλώνει η έκταση. Δηλαδή εσείς πιστεύετε ότι πέρα από τα γεωστρατηγικά συμφέροντα στο οικονομικό κομμάτι, ότι τα κέρδη από αυτή τη συμφωνία θα τα πάρουν οι κοινοπραξίες και όχι ο λαός? Δηλαδή δεν πρόκειται να οφεληθεί από καμία άποψη, πέρα από το βέβαια το πιο μεγάλο και η μεγάλη εικόνα που είναι οι ανταγωνισμοί και τα επικίνδυνα σχέδια από τη συνολική εδραίωση των ατοικών αμερικανικών και ευρωπαϊκών συμφερόντων στην περιοχή, που αυτό μας περιπλέκουν πολύ μέσα σε αυτούς τους επικίνδυνους ανταγωνισμούς. Αν θεωρήσουμε ότι εξελίσσονται αυτά τα επιχειρηματικά επενδυτικά συμφέροντα και κάποτε αντληθούν υδρογονάνθρακες και φυσικό αέριο από τα συγκεκριμένα οικόπεδα, τα ωφέλη για τους λαούς θα είναι μηδαμινά, με την έννοια ότι δεν πρόκειται να έχουν ούτε φτηνή ενέργεια και πώς το λένε, τα παραδείγματα από χώρες που έχουν τεράστια ενεργειακά αποθέματα για το πώς ζουν οι λαοί τους είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Μόνο για το πώς ζουν οι λαοί στις μοναρχίες του κόλπου είναι ένα στρανταχτό παράδειγμα. Σε αυτό που λέτε έχετε απόλυτο δίκιο. Γνώρισα πρόσφατα έναν μαραγκό στο επάγγελμα Σύριο, ο οποίος μου λέει, σε παρακολουθώ τα πρωινά, πρέπει να ξέρεις ένα πράγμα, ότι ο λαός της Συρίας δεν άρχισε να περνάει χειρότερα και δεν ξημέρωσαν καλύτερες μέρες για αυτόν από τότε που βρέθηκαν τα κοιτάσματα και ήρθαν οι ξένοι να τα εκμεταλλευτούν. Μα είναι μόνο τα πετρέλαια, είναι συνολικότερα ο πλούτος των χωρών, των λαών της περιοχής. Δείτε στην Αφρική, υπάρχει πιο πλούσια χώρα σε διαμάντια, σε άλλους φυσικούς πόρους και τα λοιπά, και οι λαοί έχουν χωριστεί και δεινοπαθούν, έχουν γίνει καραβάνια προσφύγων και μεταναστών προς την Ευρώπη, αντί να αξιοποιηθούν βέβαια κάτω από άλλες συνθήκες όλους αυτούς ο πλούτος για να ικανοποιήσει τις ανάγκες τους, να αυξήσουν το βιωτικό τους επίπεδο. Μαστίζονται από τη φτώχεια, από τις ασθένειες, από την επέμβαση των υπεριαλιστών, όπως κλασικά το ΚΚΕ λέει, με σταθερότητα, και έχει επιβεβαιωθεί από την ίδια τη ζωή. Μόρα, επιβεβαιώνεστε από τη ζωή. Ο λαός όμως το δρόμος είναι άλλος.
ο λαός θα καταλάβει πότε, με βάση τις εξελίξεις, θέλω. Θα τον βοηθήσουν και οι εξελίξεις, θα τον βοηθήσει και η σταθερότητα και η αντοχή του ΚΚΕ μπροστά σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, γιατί πραγματικά αυτή την περίοδο, εκείνο που έχει ανάγκη ο λαός, ναι, μετά τη διάψευση των προσδοκιών του από την λεγόμενη αριστερή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, είναι να βγάλει ένα πολύ πιο ισχυρό κουκουέ που την επώνυμη ημέρα θα είναι κάτω από όλες τις συνθήκες δίπλα του, θα τον στηρίζει, θα του δείχνει τη δύναμή του. Μια ισχυρή κοινοβουλευτική ομάδα του κουκουέ μπορεί να φέρνει στη Βουλή και να αποκαλύπτει τα προβλήματα των εργαζομένων και τη στάση των άλλων πολιτικών δυνάμεων απέναντι σε αυτά, έτσι ώστε να ανοίξει πραγματικά ένας δρόμος που ο κόσμος, ο λαός, οι εργαζόμενοι θα καταλάβουν τη δύναμή τους και τότε θα τους αρρώσουν όλους αυτούς που σήμερα σπέρνουν τη μυρολατρεία και την ενσωμάτωση, θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις να πάρει την εξουσία για λογαριασμό του, να ικανοποιήσει τις ανάγκες του, να λύσει τα προβλήματά του. Πολύ ωραία τα λέτε. Σας ακούω, ακούμε. Σας ακούω όχι με προσοχή, είμαι δέος, αλλά ρε γαμώτο, τα χρόνια περνάνε, εσείς είστε πολύ μικρότεροι από μένα, δεν ξέρω, μπορεί να με έχει πιάσει και το... Μην χάνετε την αισιοδοξία σας, γιατί οι λαοί έζησαν καλύτερες μέρες, τώρα περνάμε δύσκολα, αλλά θα ξαναζήσουν. Σας αφήνω και δεν σας προγκάω, δεν μπαίνω στη συζήτηση. Γιατί εσείς είσαστε σαν το μήγαμε στο γάλα, δίνετε την διαφορετική άποψη σε αυτή την εφορία που καλλιεργούμε εμείς στα μίντια πρωτίστως, ότι μπήκε η υπογραφή για το φυσικό αέριο, ότι θα έρθει το φυσικό αέριο και ο λαός, καλλιεργείται στο λαό η εντύπωση ότι θα κυκλοφορούμε με κελεμπίες και αστραφτερά γρήγορα αυτοκίνητα, ότι θα γίνουμε μικροί Σαουδάραβες. Ναι, ο ρόλος του ΚΚΕ δεν είναι να κάνει την Κασάνδρα. Εμείς δεν είναι αυτός ο ρόλος μας να δείχνουμε με το δάκτυλο στο λαό, πώς το λένε, εδώ τις εξελίξεις και να του κάνουμε μάθημα. Άλλωστε ο κόσμος ξέρει ότι δεν είμαστε τέτοιο κόμμα. Είμαστε το κόμμα που είμαστε μαζί του, μέσα στους τόπους δουλειάς, μέσα στις λαϊκές εργατικές γειτονιές, και προσπαθούμε να του δείξουμε την ελπίδα και την προοπτική μπροστά σε αυτές τις αντιλαϊκές εξελίξεις και τα φούμαρα, τα φύκια για μεταξωτές κορδέλες, όπως λέει και ο κύριος Τσίπρας, mm-hmm, που του πλασάρουν, ας πούμε, για να διασκεδάσουν τις βαριές συνέπειες που ζει ο λαός μας από τη δική τους αντιλαϊκή πολιτική. Κοιτάξτε, την επόμενη Κυριακή θα πάει ο κόσμος στις κάλπες όπως θα πάει. Εμείς λέμε να πάει και να επιλέξει το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ και να ρίξει την κάλπη. Διότι τα κόμματα που διεκδικούν έδρες στη Βουλή την επόμενη περίοδο είναι τα εξής. Για να ξέρουμε γιατί μιλάμε, γιατί σε σχέση και με αυτό που είπατε, πώς διαχωρίζεται το ΚΚΕ. Διεκδικούν λοιπόν έδρες στην επόμενη Βουλή 4 μνημονιακά κόμματα. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ και το ΜΕΡΑ25 όψιμα του κυρίου Βαρουφάκη, που επίσης είναι μνημονιακό κόμμα για να μην ξεχνιόμαστε, και επίσης δύο ακροδεξιά μορφώματα, η Χρυσή Αυγή και η Ελληνική Λύση. Αυτά είναι 6 κόμματα και απέναντι σε αυτούς που διεκδικούν να μπουν στη Βουλή είναι και το ΚΚΕ. Νομίζω ότι η διαφορά φαίνεται για το από ποια σκοπιά εδώ χρειάζεται να ενισχυθεί το αντίπαλο δέος απέναντι σε όλα αυτά τα κόμματα που με τον έναν ή τον άλλον τρόπο η πολιτική τους είναι εχθρική για τα λαϊκά συμφέροντα, και απέναντί τους αυτός που μπορεί να σταθεί και να εκφράσει τις λαϊκές αγωνίες και τους πόθους είναι το ΚΚΕ, και γι' αυτό η ψήφος στο κόμμα μας τώρα μετράει, ανεξάρτητα από επιμέρους διαφωνίες, επιφυλάξεις που μπορεί να έχουν εργαζόμενοι, να μην έχουν πιστεί για αυτό που λέμε ότι είναι δυνατόν να ικανοποιηθεί, παρόλο που όλες οι εξελίξεις, ναι, και η κυβερνητική φυτεία του ΣΥΡΙΖΑ την πρόταση του κόμματός μας επιβεβαιώνει και το δικό μας σχέδιο για το μέλλον. Γιατί αυτό που διαψεύτηκε πανηγυρικά αυτή την περίοδο της κυβερνητικής θητείας του ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτό που έλεγε το 2015 ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι μπορούμε να έχουμε αριστερή κυβέρνηση χωρίς να σπάσουμε αυγά και να κάνουμε φιλολαϊκή πολιτική.
Αποδείχτηκε στην πράξη ότι δεν γίνεται να είσαι ούτε και με τον αστιφύλαξ, ούτε και με τον χωροφύλαξ. Πρέπει να είσαι σταθερά με το λαό και να σπάσεις αυγά. Αυτό μόνο το κουκουέ μπορεί να το κάνει. Καλή συνέχεια, Λουίζα Ράζου, υποψήφια βουλευτή στην Επικρατεία με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Καλή επιτυχία, γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.